Πάμε στην πρώτη ζωντανή σύνδεση. Θα πάμε στη Βιάνο και στην περιοχή του Κεφαλοβρυσίου. Ένα μαρτυρικό χωριό της περιοχής. Μόνιμη κάτοικη αυτή τη στιγμή 120 και πριν πολλές δεκαετίες ποιο ήταν το κύριο χαρακτηριστικό. Ήταν οι 10 νερόμυλοι και οι 3 φάμπρικες. Τώρα σώζονται 3 αναφορικά με τους νερόμυλους. Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Ξεκινάμε με αυτόν τον τρόπο την εκπομπή μας καθημερινά, προκειμένου να δώσουμε λόγο σε αυτούς τους ανθρώπους που παραμένουν σε περιοχές της ενδοχώρας, ξεχωριστές. Έχει μειωθεί ο πληθυσμός τους, ωστόσο πόσα πράγματα έχουν να μας πούν, πόσες αξίες φέρνουν στο προσκήνιο και πόσα ιδανικά μέσα από την καθημερινή προσπάθειά τους να κρατούν τον τόπο τους όρθιο. Και θέλω να πάμε στον κύριο Κώστα Κοντάκη. Ιδιότητα, Εύη. Είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κεφαλοβρυσίου του Δήμου Βιάνου. Ξέρετε, θα επιχειρήσουμε ένα ταξίδι, κύριε Κοντάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Ένα ταξίδι σε μια εποχή ξεχωριστή για τον τόπο σας, που άνθιζαν εντός και εκτός εισαγωγικών οι νερόμυλοι εκεί στην περιοχή σας. Και βέβαια, έχετε ξεκινήσει μια πολύ σημαντική προσπάθεια να μην χαθεί αυτή η παράδοση. Πράγματι, κύριε Παναγιωτόπουλε, προσπαθούμε βέβαια. Το Κεφαλοβρύσι τη δεκαετία του 60-70, της δεκαετίας 60-70 ανθούσε. Η αιτία ήταν η νερόμυλη του. 8 βέβαια ήταν οι νερόμυλοι, όχι 10, 8 νερόμυλοι οι οποίοι, και 3 φάμπρικες. Από τους 8 νερόμυλους καταστράφηκαν ολοσχερώς, ανατινάχθηκαν από τους Γερμανούς, οι 6 και είναι 2 αυτή τη στιγμή οι οποίοι στέκονται ακόμα. Αυτούς προσπαθούμε μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού να τους εντάξουμε σαν μια νεότερη ιστορία, ώστε να μην χαθεί η παράδοση, αν θέλουμε να ξαναζωντανέψει πάλι το χωριό μας και γενικά η περιοχή μας. Για να ξαναζωντανέψουν τα χωριά μας, πρέπει να μην χάσουμε την παράδοσή μας. Χάσαμε την παράδοση, χαθήκαμε κι εμείς. Και αυτός είναι ο αγώνας μας. Το προσπαθούμε, δεν ξέρω πόσο είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν ξέρω όμως πού θα καταλήξει. Κύριε Κοντάκη, εσείς τι προσπάθειες έχετε κάνει έτσι το τελευταίο χρονικό διάστημα για αυτούς τουλάχιστον τους 2 νερόμυλους που όπως μας είπατε σώζονται και αρκετοί τους γνωρίζουν και θέλουν να επισκέπτονται την περιοχή για να τους δουν και από κοντά? Ναι. Εμείς ξεκινήσαμε σαν πολιτιστικό σύλλογο του χωριού μας να πάρουμε καταρχάς σαν περιουσιακό στοιχείο ένα από αυτούς τους μήλους. Τα καταφέραμε. Πήραμε ένα μήλο, ξεκινήσαμε μετά τη διαδικασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, με έγγραφα κλπ. Και αφού βοήθησαν βέβαια και κάποιοι βουλευτές του νομού μας, εδώ της επαρχίας μας, να ξεκινήσει η διαδικασία. Ήρθαν κάποιοι άνθρωποι από το Υπουργείο Πολιτισμού και κάνανε επιτόπου την αυτοψία. Περπατήσαμε όλα χαλάσματα, ναι μεν, αλλά στέκονται καλά. Η υπόσχεση που δόθηκε είναι να καθαριστούν τα μονοπάτια που ένωναν τους μήλους, με αποτέλεσμα να μπορεί ο περιπατητής να περάσει από όλα τα μέρη, να δει τις ομορφιές αυτές που δεν πρέπει να χαθούν και εάν μπορέσουν, από ό,τι μας υποσχέθηκαν, να ενεργοποιήσουν 2 νερόμυλους ούτως ώστε να γίνει πάλι όπως ήταν παλιά, σαν, για ιστορικούς αν θέλετε, για εκπαιδευτικούς, τέλος πάντων και για τουριστικούς λόγους, να μπορέσουμε να ξαναζωντανέψουμε το χωριό μας. Τη δεκαετία, όπως σας είπα, του 60-70, εγώ παιδί θυμάμαι αυτά τα αθώα ζώα, τα γαϊδουράκια, φορτωμένα με το γομάρι, να στέκονται και να πάρουν σειρά για να αλέσουν από όλη την επαρχία. Για να μην σας πω από όλο το νομό. Ναι. Και έτσι ζούσε ο κόσμος και άνθησε το Κεφαλοβρύσι. Με τα μαγαζιά του. Δυστυχώς η αστυφιλία της περίοδου εκείνης και ήταν και δύσκολη η κατάσταση τότε μετά τη γερμανική κατοχή. Ένα μαρτυρικό χωριό που το σκοτώσανε όλοι οι άντρες του χωριού, είχαν σκοτωθεί. Και είχε ανατιναχθεί, όλα τα σπίτια είχαν ανατιναχθεί. Καταλαβαίνετε τι δυστυχία περνούσε ο κόσμος τότε. Και όλα τα παιδιά
προσπαθούσαν να φύγουν για μια καλύτερη ζωή. Εγώ πιστεύω ότι αν αναδειχθεί αυτή η προσπάθεια και ευωδοθούν αυτοί οι κόποι σας αναφορικά με την παράδοση και τις αξίες και το παρελθόν της περιοχής, θα πιστούν νέοι να επιστρέψουν. Αυτό πρέπει να είναι το μεγάλο στοίχημα για σας, η νέα γενιά να επιστρέψει στην περιοχή, καθώς πέρα από ένα πανέμορφο χωριό, μια πανέμορφη περιοχή, πρέπει να προτάξουμε και την ιστορικότητα, ένα μαρτυρικό χωριό. Πολύ καλά τα λέτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, αλλά εδώ θα θέλω να κάνω μια έκκληση, αν μου επιτρέπετε από την εκπομπή σας, σε πρόσκληση προς όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους εδώ της περιοχής μας, να κάνουμε ένα ενιαίο σύλλογο πολιτιστικό, ενιαίο για όλα τα χωριά, ένα ενιαίο πολιτιστικό σύλλογο, γιατί θα έχουμε, ο λόγος μας θα ακούγεται. Φωνάζουμε και τώρα, κάποιοι μας ακούνε, αλλά η φωνή μας είναι μικρή. Όταν ενωθούν όλα τα χωριά με ένα πολιτιστικό σύλλογο ενιαίο, θα έχουμε θα αποκτήσει άλλη δυναμική. Να μην υποβαθμίζεται η περιοχή μας. Να σας πω απλά, όλες οι τράπεζες κλείνουν. Τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ δεν έχει συγκοινωνία πλέον για να μπορεί ο παππούς να πάει στο γιατρό του. Αυτά πρέπει να φωνάξουν, πρέπει να ακουστούν. Δεν μπορεί, συμφωνώ βέβαια ότι το ΚΤΕΛ είναι μια ιδιωτική επιχείρηση η οποία... Υπάρχουν ευαίσθητοι άνθρωποι, κύριε Κοντάκη, υπάρχουν ευαίσθητοι άνθρωποι που ακούν τώρα την αναφορά σας και ευχόμαστε όλοι να βρεθεί λύση και να στηριχτούν όλες αυτές οι περιοχές. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε πάλι, να ξανασυνδεθούμε, να έρθουμε και εκεί στην περιοχή σας να κάνουμε ρεπορτάζ. Βεβαίως, να έρθείτε, χαρά μας θα είναι και επιμένω και λέω ότι χωρίς την παράδοσή μας είμαστε χαμένοι. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.